Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μόνος ο Κύριος έφτασε μέχρι το Σταυρό, εγκαταλελειμμένος από όλους, από τους μαθητές, από εκείνους που ευεργέτησε, από εκείνους που με το γεμάτο αγάπη και στοργή χέρι του χάιδεψε και αγκάλιασε και θεράπευσε, από εκείνον που σκούπισε τα δάκρυα από τα μάτια του πόνου και των αρρωστιών και μόνο λίγοι τον ακολούθησαν, οι θαραλέες πυροφόρες γυναίκες μαζί με την Παναγία Μητέρα του στο θάνατο. Εμείς όμως, ο λαός του, ο λαός του Θεού, κάθε χρόνο αυτή την ημέρα δεν τον εγκαταλείπουμε. Ούτε το κρύο όπως απόψε, ούτε οι πικρίες και οι θλίψεις της ζωής, ούτε τα προβλήματα και οι ανάγκες είναι εμπόδια για να παρακολουθήσουμε αυτή την εβδομάδα τις ωραίες ακολουθίες και το αποκορύφωμα της Αγίας και Μεγάλης και Παρασκευής και να συνοδεύσουμε τον Χριστό στον κενό τάφο. Διερωτάται ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Σήμερα ο Χριστός στον κενό τάφο, γιατί? Για να αναγεννηθούμε κι εμείς οι άνθρωποι. Για να αφήσουμε τον παλαιό άνθρωπο πνευματικά χαρτωμένοι να πορευτούμε στη ζωή. Σήμερα ο Χριστός επί του Σταυρού, γιατί? Για να σταυρωθούμε κι εμείς, για να σταυρώσουμε τα πάθη και τις επιθυμίες μας και για να απαλλαγούμε στο τέλος με τη μετάνοια από αυτό το βαρύ σταυρό και φορτίο που ο καθένας μας σηκώνει στις πλάτες του. Σήμερα ο Χριστός ενηλύσεται καθαρά συγγόνη, γιατί ο Χριστός και σπάργανα και συγγόνη περιεμβλήθη για να περιβάλλει τον άνθρωπο με τη σωτηρία και την αγάπη του. Έτσι απόψε είμεθα όλοι εδώ, ο ευσεβής λαός, ο λαός του Θεού, ο λαός του που τον συνοδεύει με δάκρυα στα μάτια, με αγάπη στην καρδιά, γεμάτος από πίστη και εμπιστοσύνη σε εκείνον, στη δική του Ανάσταση, με την οποία προσδοκά την προσωπική του πνευματική αναγέννηση. Έγραψε ο ποιητής ότι γύρω μας κτίσαμε ψηλά τείχη, χωρίς περίσκεψη, χωρίς λύπη, χωρίς εδώ. Τον τρόπο των κτιστών και τον ήχο. Άλλους ανθρώπους. Ο Χριστός ήρθε να κρεμίσει το μεσότυπο της έφτρας ανάμεσα σε εκείνον και στον άνθρωπο. Να ελευθερώσει τον άνθρωπο και να του δώσει τη δυνατότητα να γυρίσει και πάλι στην κοινωνία της αγάπης με τον Θεό Πατέρα του. Μια κοινωνία αγάπης που διεκόπη ένα δειλινό στο παράδεισο όταν ο άνθρωπος απογυμνωμένος από τη δόξα και τη χάρη του Θεού, ντυμένος στη φθορά και τον θάνατο που μόνος του έφερε στη ζωή του, δημιούργησε και από τότε προσπαθούσε να βρει τρόπο για να αντελήσει και πάλι την ελπίδα, για να ξαναβρει την ειρήνη και τη γαλήνη στην καρδιά του, για να ξανακούσει πάλι την γεμάτη γλυκύτητα φωνή του φιλοσοργωτά του Πατέρα του Θεού που κάθε βράδυ μιλούσε μαζί του στον Παράδεισο. Έγραψε ο μεγάλος Αισχύλος στην τραγωδία Προμηθέας Δεσμότης για τον δεσμότη άνθρωπο της κάθε εποχής που πάνω στον Κάφκασο της προσωπικής του μοναξιάς και της ερημίας της προσωπικής του τραγωδίας ζητάει τη λύτρωση. «Τι ούδε μόχθου τέρμα μη τη προσδόκα, αν μη της Θεόν των σών πόνων ανάδοχος φανεί, στον άδει τον άδει θελήσει μολύ, κνεφέατε αμφί καρτάρου βάθη». Μη περιμένεις, λέει ο Ερμής, με τη γραφίδα του Αισχύλου στον Προμηθέα, να λυθούν τα βάσανά σου, αν δεν βρεθεί ένας Θεός να τε σηκώσει στις πλάτες του
αφού πρώτα θελήσει να κατεβεί στου Ταρτάρου τα βάθη, στον Άδη τον Ανήλιαγο, εκεί όπου μόνο σκοτάδι και απελπισία υπάρχει. Και αυτή η φωνή του μεγάλου Έλληνα τραγουδού ήρθε μαζί με τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης να εκπληρωθεί μισόν αιώνα μετά στο πρόσωπο του Χριστού που κατήλθε έως των κατωτάτων της γης, ήρθε στον Άδη, νίκησε το θάνατο, ο οποίος εξαπατήθηκε όταν πίστευσε ότι μπορούσε να κυριεύσει την ψυχή του Θεού. Πάνω στο Σταυρό ο Χριστός αθήκε φωνή μεγάλη. Τι ήταν αυτή η φωνή? Καλούσε τον θάνατο που γεμάτος τρόμο δεν μπορούσε να τον πλησιάσει. Τον καλούσε να έρθει κοντά του και εκείνος εξαπατημένος όταν τον πλησίασε εγνώρισε τη συντριβή του, το τέλος του, την εξαφλίωσή του. Και τότε ο Χριστός, αφού συνομίλησε με τα ενφυλακές πνεύματα, όπως γράφουν οι πατέρες της Εκκλησίας, έλυσε τα δεσμά του θανάτου. Ελευθέρωσε τον άνθρωπο της κάθε εποχής, τις ψυχές όλων εκείνων που κρατούσε φυλακισμένες εγωιστικά ο Άδης στα καταρθώνια ταμεία του και χάρισε στον άνθρωπο την Ανάσταση και τη ζωή και την ελπίδα. Είμαστε υπόψε εδώ όλοι μαζί συνηγμένοι, κύριε Βουλευτή των Κυκλάδων συντοπίτη μας, κύριε Χωρικέ Αντιπεριφερειάρχη, κύριε Δήμαρχε Σύρου Ερμούπολης, κυρία Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι Περιφερειακοί και Δημοτικοί Σύμβουλοι, ένδοξοι εκπρόσωποι του στρατού, του ναυτικού και των σωμάτων ασφαλείας, πρόεδροι συλλόγων και φορέων, αγαπητά μου παιδιά βασταγάρι, που φέρετε φιλευσεβώς επί των όμων τα κουβούκλια των επιταφείων των ενωριών της πόλεώς μας, έτοιμα μέλη της χοροδίας του Καθεδρικού Ναού του Πολιούχου Αγίου Νικολάου, αγαπητά και εκλεκτά μέλη της Δημοτικής Φιλαρμονικής, ιερόπαιδες και διακονητές των ναών μας, αγαπητοί μου αδελφοί, ευγενείς επισκέπτες που ήρθατε στη σύρα μας την ευσυγκλητή και πολύευη και ευλογημένη τη Μητροπολιτική Νήσο της Περιφερίας του Νοτίου Αιγαίου για να συνεορτάσετε απόψε μαζί μας, αγαπητές και αγαπητοί συντοπίτες. Είμαστε απόψε εδώ όχι γιατί πιστεύουμε στο θάνατο του Θεού, αλλά γιατί πιστεύουμε στην Ανάστασή Του. Είμαστε απόψε εδώ για να Τον δοξολογήσουμε και να Τον ευχαριστήσουμε, γιατί κρατεί το χέρι Του κάθε ενός από εμάς και μας δίνει δύναμη, όρθιοι, γεμάτη ελπίδα και κουράγιο, με όλα τα βάρη και τα προβλήματα της ζωής, να πορευόμαστε τον δρόμο της καθημερινότητος. Και μας λέγει τούτο, εγώ με το θάνατο και την Ανάστασή μου γκρέμισα τον ισότυπο που χώριζε εσάς τους ανθρώπους, εσάς και μένα και τον κάθε άνθρωπο από τη χάρη του Θεού. Υπάρχει όμως και ένα άλλο τείχος, σκληρό, ψυχρό, απάνθρωπο, απρόσωπο. Είναι αυτό που δυστυχώς χωρίζει τους ανθρώπους μεταξύ μας. Είναι αυτό που δεν βρίσκουμε τη δύναμη να γκρεμίσουμε, σαλπίζοντας και τραγουδώντας τους ύμνους της αγάπης. Είναι αυτό που δεν μαθαίνουμε ποτέ τα παιδιά μας να γνωρίζουν. Γι' αυτό και δυστυχώς είμαστε όλοι ακροατές, είμαστε όλοι θλιβεροί μάρτυρες γεγονότων τραγικών, όπου τα παιδιά μας απογοητευμένα από αυτή την τραγική μοναξιά, απομονωμένα στον εαυτό τους, χωρίς εμάς να έχουμε τη δύναμη να ξεπεράσουμε τις προσωπικές μας δυσκολίες και να συνομιλήσουμε μαζί τους, ψάχνουν τρόπους απάνθρωπους και τραγικούς αυτοχειρίας για να επικοινωνήσουν μόνα τους απευθείας με τον Θεό. Είναι μεγάλη η ευθύνη μας γι' αυτό. Είναι μεγάλη η ευθύνη της κοινωνίας, γιατί υψώνει αυτά τα τείχη μεταξύ των ανθρώπων και δεν τους αφήνει να συνομιλήσουν μαζί τους. Να ψάλλουν μαζί όλοι, να ψάλλουμε όλοι μαζί ύμνους αγάπης, διαπροσωπικής επικοινωνίας, δίνοντας ο ένας το χέρι στον άλλον
και βαδίζοντας μαζί στον δύσκολο δρόμο της ζωής. Ο Πολυθέας Δεσπότης στο προσωπικό του Κάφκασο βρήκε τελικά τη λύτρωση. Εμείς, δεσπότες των παθών πολλές φορές και των προσωπικών μας αδυναμιών, δεν μπορούμε να αναγνωρίζουμε ότι βρέθηκε ο Θεός, ο οποίος κατήλθε μέχρι τα βάθη του Ταρτάρου για να μας σώσει και να μας λυτρώσει από τη φθορά και τον θάνατο. Αγαπητοί αδελφοί συνεορταστές, η Αγία και Μεγάλη Τεσσαραποστή κορυφώνεται μετά δύο ημέρες που θα εορτάσουμε το Άγιο Πάσχα. Μια περίοδος χαρμολύπης, όπως την ονόμασαν οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Λύπης, γιατί το πλάσμα σταύρωσε και θανάτωσε τον πλάστη. Αλλά και χαράς, γιατί ο πλάστης πάνω στο σταυρό χάρισε στον κάθε έναν από εμάς την Ανάσταση. Το φως της και η ελπίδα της. Εύχομαι να φωτίζει τη ζωή σας, τα έργα σας. Να δώσει ελπίδα και χαρά στην πατρίδα μας. Να δοθεί δυνατότητες να απομακρυνθούν οι πολλές δυσκολίες και τα προβλήματα. Να ξανααναπνεύσει ο λαός μας. Να σταματήσει η καταραμένη ανεργία να μαστίζει τους νέους ανθρώπους. Να ξαναέλθει η ανάπτυξη και η ελπίδα για να μπορέσουμε πράγματι και σαν έθνος και σαν λαός και σαν κοινωνίες και σαν άνθρωποι, σαν οικογένεια να σταθούμε όρθιοι και να πορευτούμε ατενίζοντας προς εκείνον ο οποίος μας δείχνει τον δρόμο προς την όντω ζωή, προς εκείνον ο οποίος όλους απόψε μας αγκαλιάζει και μας καλεί μαζί του να συνδοξαστούμε στην ένοψή του Ανάσταση. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους όσοι εργάστηκαν για να προετοιμαστεί η υποδοχή των ιερών κουκλίων εδώ στην ιστορική πλατεία, μπροστά στον Παρθενώνα των Δημαρχείων της πατρίδος μας, στο Δημαρχείο της Ιστορικής Ερμούπολης, τους δημοτικούς υπαλλήλους, τους υπαλλήλους καθαριότητος, όλους όσοι συνήργησαν κάτω από την καθοδήγηση του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου για την προετοιμασία της υποδοχής του Κυρίου μας εδώ σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο. Και σε όλους σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, πατρικά και αδελφικά, με υγεία αύριο, όλοι μαζί, χαρούμενοι, να εορτάσουν την Ανάσταση και το Άγιο Πάσχα. Χρόνια πολλά και ευλογημένα.